Γεια σας, Απόστο εδώ και σήμερα θα παίξουμε... άκυρο. Δεν θα παίξουμε σήμερα, αυτός είναι ο απόλυτος οδηγός Yu-Gi-Oh. Κύριε Σαχάρης, και αυτούς που γνωρίζουν λίγα πράγματα, θα σας δείξω τα πάντα για το Yu-Gi-Oh, ότι πρέπει να ξέρετε για να αρχίσετε να παίζετε ή να ξέρετε ή να παίζετε ή άμα δεν ξέρετε να παίζετε ή έχετε κάποια ή μικρή γνώση από τα βίντεο ή οτιδήποτε, να μπείτε στο κλίμα το εξπάνω, βέ παιδί μου. Ας αρχίσουμε. Λοιπόν, ξεκινώντας, αυτό είναι ένα normal monster όπως βλέπετε και εδώ πέρα. Το όνομα βρίσκεται στην πάνω μεριά της οθόνης. Ναι, αν βλέπετε κιόλας. Της οθόνης, του γραμμάτων των αυτονών εδώ. Βρίσκεται στην πάνω μεριά. Εδώ βρίσκεται το attribute, στην προκειμένη περίπτωση είναι earth type. Εδώ βρίσκεται το level, που είναι αυτά τα stars που τα λένε πολύ. Το οποίο θα σας εξηγήσω σε λίγο πως λειτουργούν. Η φωτογραφία, το artwork, και εδώ πέρα, αν προσέξετε, γράφει Cybers Normal. Αυτό σημαίνει ότι είναι ένα Cybers Type, άλλο από το attribute, είναι διαφορετικά πράγματα αυτά, και Normal. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει κάποιο effect. Και το text που έχει εδώ κάτω δεν λέει κάτι ιδιαίτερο. Εδώ κάτω βρίσκονται τα attack και defense points του εκάστοτε τέρατος. Στην προκειμένη περίπτωση, ο Beatron έχει 200 attack points και 2000 defense points. Αυτά για τα normal masters. Στη συνέχεια, έχουμε τα effect masters, για τα οποία ισχύουν τα ίδια πράγματα με τα normal masters, απλά στην προκειμένη περίπτωση, εδώ πέρα κάτω γράφει Cybers Effect, που σημαίνει ότι είναι Cybers Type Monster και Effect. Δηλαδή, εδώ πέρα γράφει κάτι. Και στο Dragonite γράφει: When this card is normal summoned, you can special summon one level 2 or lower normal type monster from your hand or deck in defense position. Όπως διακρίνεται και εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα σημαίνει ότι έχει κάποιο ειδικό effect με κάπως οτιδήποτε. Στη συνέχεια θα σας εξηγήσω πώς λειτουργούν όλα. Μετά έχουμε τα effect slash tuner monsters. Αυτό είναι το DD Lamia. Στην προκειμένη περίπτωση είναι και super rare. Θα τα κρυγούσω στη συνέχεια και αυτά. Εδώ γράφει Fiend Tuner Effect. Αυτό σημαίνει ότι είναι και Fiend Type Monster και Effect, άρα έχει κάποιο συγκεκριμένο Effect και είναι Tuner. Θα σας εξηγήσω τι σημαίνει αυτό σε λίγο. Μπορεί να κάνει Tune με κάποιο άλλο τέρος να καλύψει ένα Synchro Monster. Αυτά στη συνέχεια. Ας περάσουμε στα Extra Deck Monsters. Εδώ έχουμε ένα Fusion Monster. DDD Dragon Bane King Beowulf στην προκειμένη περίπτωση. Βλέπετε είναι πορτοκαλί, αυτό σημαίνει ότι είναι fusion. Άρα χρειάζεται έναν ειδικό τρόπο για να καλεστεί αυτό το τέρας, που είναι να ενώσει δύο περισσότερα τέρατα. Ανάλογα με το text που γράφει κάτω. Εδώ πέρα γράφει Fiend Fusion Effect. Που σημαίνει ότι είναι Fiend Type Monster, Fusion και έχει και effect. Εδώ χρειάζεται ένα DDD Monster και ένα DDD και ένα DD Monster, συγγνώμη. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ενώσει αυτέ τι δύο κάρτε με μια πολύ συγκεκριμένη κάρτα που λέγεται Polymerization. Εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στην οθόνη σα. Τον έχω απλά, δεν τον έχω αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Επόμενο. Ο DDD Cursed King Siegfried είναι ένα Synchro Monster. Fiend Synchro Effect. Το οποίο χρειάζεται ένα Tuner Monster, όπως είναι η DDD Lamia. Και ένα non-tuner monster όπως είναι ο Dragonet. Όμως, για να καλέσει synchro monsters πρέπει τα levels, δηλαδή τα αστεράκια του τέρατος να αθροίζουν τα αστεράκια του synchro monster. Δηλαδή, ο DDD King, πώς το λένε, Cursed King Siegfried έχει 8 levels. Άρα, η DD Lamia είναι ένα level. Άρα χρειάζεται τέρατα τα οποία συμπληρώνουν 7 levels. 7 levels είναι αυτό εδώ. Το DDD Chaos King Apocalypse. Άρα άμα κάνεις Synchro και τα έχεις και τα δύο στο feed την ίδια στιγμή, μπορείς να κάνεις Synchro Summon τον DDD Chaos King Siegfried. Αυτό είναι το DDD Chaos King Apocalypse. Είναι ένα DDD και είναι και ένα pendulum. Τα pendulum μπαίνουν σε συγκεκριμένη θέση στο feed.
δεξιά και αριστερά από τα Spelling Trap Card Zone. Εδώ βλέπετε ένα μπλε και ένα κόκκινο marker, το οποίο γράφει 4. Στην προκειμένη περίπτωση είναι 4 γιατί λέγεται scale. Και πρέπει να έχεις 2 Pendulum Monsters για να κάνεις ένα Pendulum Summon. Ο DDD Chaos King Apocalypse έχει 4 stars. Δηλαδή 4 scale, συγγνώμη. Ο DD Orthos έχει 3 scales. Άμα είσαι αυτά τα 2 τέρατα στο link, στο link λέω, στο Pendulum Zone, τότε δεν μπορείς να κάνεις Pendulum Summon, γιατί μπορείς να καλέσεις τέρατα που είναι ανάμεσα από αυτά τα levels. Δεν υπάρχει κάρτα που είναι ανάμεσα στο 3 και στο 4 level. Όμως, ο DDD Servant Newton είναι ένα scale 10 τέρας. Άμα έχει το DDD Orthos, που είναι ένα scale 3 τέρας, μπορείς να καλέσεις τέρατα που είναι ανάμεσα στο 3 και στο 4, βασικά είναι ανάμεσα στο 4 και στο 9. Άρα μπορείς να καλέσεις από το χέρι σου ή από το extra deck ένα Pendulum Monster ή ένα οποιοδήποτε τέρας βασικά. Στη συνέχεια έχουμε τα Xyz Monsters. Αυτά είναι τα πιο δυνατά κατά τη γνώμη μου τέρατα στο όλο το παιχνίδι. Ο DDD Wave King Caesar δεν έχει levels. Το Xyz Monster έχει ranks. Ranks είναι τα αντίθετα από τα levels. Για να καλέσεις ένα Xyz Monster πρέπει να έχεις στο field τέρατα με το ίδιο level. Στην προκειμένη περίπτωση θέλεις 2 level 4 Fiend Type Monsters. Ανάλογα τι λέει στο κάτω μέρος της κάρτας και στο text, αυτό είναι και το ανάλογο summon condition. Για να καλέσεις το DDD King Caesar πρέπει να έχεις 2 level 4 στο Fiend ταυτόχρονα. Εδώ ο DD Orthos και ο Ram Clouder πρέπει να είναι ταυτόχρονα στο field για να γίνει Xyz Summon. Όταν γίνεται Xyz Summon, οι δύο κάρτες πηγαίνουν σε ένα Monster Zone και πηγαίνει το Xyz Monster από πάνω και το έχει attached σαν over units που τα λένε. Και για να ενεργοποιήσουν τα effect τους, συνήθως στέλνουν ένα ή μπορεί και δύο στο νεκροταφείο. Το επόμενο είναι λίγο πολύπλοκο. Λέγεται Link Monster. Το Link Monster είναι το καινούργιο τέρας που έχει μπει στο Yu-Gi-Oh! Και θέλει, είναι μπλε βασικά, το βλέπετε, και θέλει τέρατα ανάλογα με το Link. Ο Decode Talker είναι Link 3. Άρα θέλει 3 τέρατα. Όμως, εδώ λέει ότι θέλει 2 Plus Effect Masters, δηλαδή 2 από τα 3 τέρατα που γίνεται για το Link Summon πρέπει να είναι Effect Masters. Το άλλο δεν έχει σημασία, μπορεί να είναι και Normal Master. Τώρα, αυτά εδώ είναι τα Link Arrows. Τα Link Arrows, τα Markers ή όπως θέλετε τα λέτε, δείχνουν μία Master Card Zone. Και ανάλογα με που δείχνουν, έχει τον άλλο effect. Εδώ, ο Digo Talker παίρνει 500 Attack Points για κάθε τέρας που υπάρχει linked σε αυτό, δηλαδή υπάρχει στο link στο Master Card Zone που έχουν τα Link Markers. Τα Link Monsters δεν μπορούν να μπουν σε Defense Mode. Τώρα ας περάσουμε στα Spell Cards. Το βασικό Spell Card είναι το Normal Spell Card. Το Normal Spell Card, όπως το Dark Hole, απλά ενεργοποιείται από το χέρι στον γύρο του παίκτη που έχει την κάρτα. Απλά κατανοητά και ενεργοποιείται το effect της κάρτας. Quick Play Spell Card. Αυτή η κάρτα μπορεί να μπει face down και ενεργοποιηθεί στον γύρο του αντιπάλου. Αυτή επίσης η κάρτα μπορεί να ενεργοποιηθεί από το χέρι και στο body face. Fate Spells. Τα Fate Spells μπαίνουν στην άκρη του πεδίου και έχουν effects. Κάθε ένα παίκτης μπορεί να έχει από ένα Fate Spell εκείνη τη στιγμή. Equip Spells. Μπαίνουν σε ένα τέρας attached και έχει effect σε αυτό το τέρας που έχει γίνει attached. Στην προκειμένη περίπτωση το United We Stand δίνει 800 attack points για κάθε τέρας στο feed σε ένα τέρας που έχεις επιλέξει εσύ. Τα Continuous Spell Cards είναι spell cards τα οποία παραμένουν στο feed μέχρι να καταστραφούν.
το supply squad παραμένει στο feed μέχρι να καταστραφεί και όταν καταστρέφεται ένα θέρας του από το feed τραβάς μια κάρτα. Και τώρα πάμε στα ritual spell cards. Τα ritual spell cards χρησιμοποιούνται για να καλέσουν ritual monsters. Πρέπει να έχεις και τα δύο για να μπορείς να καλέσεις ένα ritual monster. Τα ritual spells χρειάζονται να κάνεις να στήσεις από το χέρι σου τέρατα που έχουν το level του τέρατος που θες να κάνεις ritual summon. Στην προκειμένη περίπτωση, ο Paladin of Photon Dragon πρέπει να στήσεις ένα τέρας ή περισσότερα με level 4. Ας περάσουμε στα trap cards. Υπάρχουν τριών ειδών trap cards. Το normal, το continuous και το counter. Το normal γίνεται set πρώτα και ενεργοποιείται στον standby phase του αντιπάλου. Και μπορεί να ενεργοποιηθεί από τότε όποτε εσύ επιθυμείς. Το continuous ισχύει το ίδιο και το normal, απλά παραμένει στο feed για καθόλου τη διάρκεια μέχρι είτε να τελειώσει το παιχνίδι, είτε να καταστραφεί, είτε ανάλογο effect της κάρτας. Και το counter ενεργοποιείται όταν ενεργοποιείται μια άλλη κάρτα και γίνεται counter, δηλαδή ενεργοποιείται για να δώσει ένα άλλο effect στο effect που έχει ήδη ενεργοποιηθεί. Τώρα, ας περάσουμε στα phases. Αρχικά είναι το draw phase. Στο draw phase, τραβάς μία κάρτα από τον deck σου. Ξεκινώντας με 5 κάρτες, ο πρώτος που ξεκινάει το γύρο δεν τραβάει κάρτα. Αυτό είναι το match. Υπάρχουν 5 mastercard zone και 5 spell card zone, ένα deck zone, ένα graveyard zone, ένα field spell zone και ένα extra deck zone. Επίσης υπάρχουν πάνω τα 2 extra master zone για τα τέρατα από το extra deck. Στην αρχή του draw phase τραβάζει μια κάρτα από το deck. Στο standby phase μπορεί να ενεργοποιηθούν effects. Εδώ βλέπετε τα 5 zones. Τα 5 zones χρησιμοποιείται όπως είπα για να βάλεις εδώ τα pendulum cards. Ώστε να μπορείς να καλέσεις pendulum monsters. Τα pendulum monsters όταν καταστρέφονται πηγαίνουν στο extra deck, δεν πάνε στο graveyard. Και μπορούν από εκεί να ξαναγίνουν summon. Όμως αυτή τη φορά γίνονται στο extra master zone. Για να καλέσεις τέρατα από το extra deck πρέπει να τα καλέσεις στο extra monster zone. Άμα έχεις ένα link monster στο extra monster zone, εκεί που δείχνουν τα arrows μπορείς να καλέσεις άλλα monsters στο extra zone. Για παράδειγμα, έχουμε τον decode talker στο extra master zone. Άρα τώρα μπορεί να καλέσω σε αυτά τα δύο monster zone τέρατα από το extra deck. Κάνω synchro summon τον DDD Cursed King Siegfried εδώ και pendulum summon από το extra deck τον DDD Chaos King Apocalypse. Αλλά τώρα δεν μπορώ να καλέσω άλλα extra deck monsters. Επίσης μπορείς να καλέσεις άλλα link monsters στα ήδη στις ήδη link θέσεις ώστε να μπορείς να καλέσεις και άλλα monsters του extra deck. Στο main phase γίνονται όλες οι διεργασίες. Να ενεργοποιήσεις κάρτες, να παίξεις μια trap ή spell face down, να καλέσεις ένα τέρας, να κάνεις special summon, να κάνεις κάτι. Στο battle phase γίνεται η επίθεση. Κάθε τέρας επιτίθεται μία φορά σε κάθε γύρο, εκτός και αν έχει κάποιο ειδικό effect. Στο battle phase μπορεί να ενεργοποιηθούν trap cards ή quick play spell cards. Στο main phase 2 γίνεται ό,τι γίνεται και στο main phase το κανονικό, απλά χωρίς τον battle. Και στο end phase είναι εκεί που τελειώνει ο γύρος και ξεκινάει ο γύρος στο επόμενο. Τώρα, ας πάμε στα rarities. Το Link Spider είναι ένα Link Monster, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι ένα super rare, δηλαδή τα γράμματα είναι κανονικά όπως είναι μια common κάρτα, που αυτή είναι, το Fiend Chain είναι μια common κάρτα. Αλλά το texture είναι χρυσό, λαμπυρίζει, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, ελπίζω να φαίνεται. Ο Chaos King Apocalypse είναι ένα ultra rare. Δηλαδή τα γράμματα είναι χρυσά και το texture είναι χρυσό. Ο Paladin of Photon Dragon είναι ένα rare. Δηλαδή το texture είναι κανονικό. Τα γράμματα όμως είναι silver και λαμπυρίζουν. Ο Galaxy Eyes Photon Dragon είναι ένα secret rare. Δηλαδή έχει silver γράμματα και το texture είναι... Δείτε στην κάμερα πως είναι.
λαμπειρίζει, αλλά δεν λαμπειρίζει κανονικά. Έχει σαν glittering effect. Ο Dark Rebellion Exceed Dragon είναι ένα ghost rare. Δηλαδή, δεν φαίνεται καθόλου. Φαίνεται μόνο από συγκεκριμένες γωνίες. Δεν ξέρω αν βλέπετε. Είναι άσπρο βασικά, γι' αυτό λέγεται ghost rare. Λοιπόν, ας πάμε στον πάτη. Πείτε πως έχω τον Decode Talker στο Extra Master Zone και επιτίθεται τον την Honeybot που είναι στο Extra Master Zone του αντιπάλου. Τότε ο αντίπαλος θα χάσει πόντους ζωής. Ο καθένας ξεκινάει με 8.000 life points, φυσιολογικά. Η Honeybot έχει 1.900 attack points. Άρα, ο αντίπαλος θα χάσει 400 life points. Όμως, αν ο Deco Talker επιτεθεί ένα defense position monster, δηλαδή τον DDD Cursed King Siegfried, απλά θα καταστραφεί το τέρας και δεν θα χάσει κανένας life points. Αν ο Deco Talker κάνει επίθεση στον Galaxy S Photon Dragon που είναι σε attack mode, τότε θα καταστραφεί ο Deco Talker και ο αυτός που επιτέθηκε θα χάσει σε συγκεκριμένη περίπτωση 700 life points. Αν και τα δύο τέρατα έχουν τα ίδια attack points, όπως η Honeybot και ο Paladin of Photon Dragon, θα καταστραφούν και οι δύο και θα πάνε και οι δύο στο graveyard. Εκτός και αν είναι 5 η Master, τότε πάει στο extra deck. Υπάρχουν διάφορα combos που μπορείς να κάνεις με αυτά τα decks και διάφορα summonings, οπότε ο καθένας διαλέγει τι θέλει να κάνει. Αυτά για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να αφήσετε ένα like, ένα comment, ένα subscribe, να ακολουθήσετε σε Facebook, Twitter και Twitch TV για να ενημερώνεστε για τα βίντεο που έρχονται. Μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι και να πατήσετε ένα από τα βίντεο που θα εμφανιστούν αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας. Αυτά από μένα, θα τα πούμε στο επόμενο Yu-Gi-Oh! Βίντεο, το οποίο έρχεται, με part 2, που θα έχει actual αγώνα να δείτε πώς γίνεται. Θα τα πούμε την επόμενη φορά, γεια σας!